Περίπου 1 εκατομμύριο πρόσφυγες έχουν βρει καταφύγιο στη Γερμανία. Η κατάσταση που επικρατεί προκαλεί αντιδράσεις. Αυτός ο οργισμένος πολιτικός από τη Βαυαρία αποφάσισε να στείλει κάποιους από αυτούς στην καγκελαρία. Ο Πέτερ Ντέιερ από το Λάντσχουτ γέμισε ένα πούλμαν με δεκάδες πρόσφυγες και προορισμό το Βερολίνο. Πρόκειται για μια μορφή διαμαρτυρίας στην πολιτική των ανοιχτών θυρών που ακολουθεί η Άγγελα Μέρκελ. Η δημοσιογράφος Σαμπρίν Λαγκάντερ βρέθηκε στο πούλμαν μαζί με τους 31 πρόσφυγες. Οι περισσότεροι αδυνατούν να κατανοήσουν το σκοπό αυτού του ταξιδιού. Ξέρετε κάτι συμβαίνει όλο αυτό? Όχι, δυστυχώς δεν μπορούμε να καταλάβουμε ποιο είναι το νόημα αυτού του ταξιδιού εδώ στη Γερμανία κατά τις εφημερίδες και τα μίντια. Είμαστε εδώ και δεν αισθανόμαστε άνετα σε αυτό το πούλμαν. Πάμε στο Βερολίνο και δεν ξέρουμε τι ακριβώς μας περιμένει στο Βερολίνο. Ήσουν στο Λάντσχουτ, πόσο καιρό βρίσκεσαι στη χώρα? Είμαι στη Γερμανία εδώ και 4 μήνες. Η Βαυαρία συνιστά την κύρια πύλη εισόδου προσφύγων και μεταναστών στη χώρα. Ο αυξανόμενος αριθμός τους όμως προκαλεί δυσαρέσκεια στους χριστιανοκοινωνιστές, συμμάχους της καγκελαρίου.